Hey, Σάιμον, πώς τα πας? Mm. Τα καταφέρνω. Πολύ έξτρα δουλειά όταν είναι ένα τέρας εκεί έξω ελεύθερο. Λοιπόν, παιδιά, μπορείτε να ηρεμήσετε. Ακούστε. Χάσαμε έναν αδερφό σήμερα. Ακόμα ένας που χάθηκε στο καθήκον. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα. Το ξέρω πως είναι δύσκολο για όλους μας. Ο Κάλβαρ ήταν ένα σκληρό καθήκη. Κανείς δεν περίμενε πως θα φύγει έτσι. Θέλω όλοι να δουλέψετε σκληρά μέχρι να λύσουμε την υπόθεση. Συγγνώμη, αρχιφύλακα. Τι νέα έχουμε για τη μάρτυρα, το Κόλγκερ? Έχουμε δώσει σήμα για την Ιερόδουλη και τον πιθανό μας ύποπτο, τον Άνταμ Τζόουνς. Για οτιδήποτε νέο θα ενημερωθείτε. Γιατί τώρα λέμε πως ο Κάλβαρη σκοτώθηκε από ένα δολοφόνο αντιγραφέα. Ίσως κάποιος παίρνει διαταγές από το Φιν, από τη στενή. Επειδή είναι πολύ κοντά στην υπόθεση, θα μας βοηθήσει η κατηγόρος Felicity Graves σε αυτή την έρευνα. Είναι και κάτι άλλο. Η εισαγγελέα Felicity Graves διαπραγματεύτηκε για να φεθεί προσωρινά ο Τζόναθαν Φιν υπό τη φύλαξή μας. Α, έλα τώρα, το πιστεύεις αυτό? Hey, ακούστε, καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω μπορεί να είναι πολύτιμο στοιχείο και θα το ακολουθήσουμε. Όποιος έχει πρόβλημα με αυτό, να έρθει να με δει προσωπικά. Υπάρχει φύλακα, Μάρνη. Θέλω να δεις τους φακέλους με τις υποθέσεις του Κάλβαρη, να δεις αν κάτι συνδέεται με τα χτυπήματα του παγιδευτή. Ναι, εντάξει. Αμέσως. Λοιπόν, παιδιά, ας μην χασομεράμε άλλο. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Γεια, Δεσποινής Γκρέιβς. Πώς τα πας? Δεν ξέρω, είναι σαν να πάνε όλα κατά διαόλου. Δεν μπορώ να πάρω ανάσα, όλοι νομίζουν πως είμαι τρελή. Hey, μην αγχώνεσαι παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Έχεις άλοθη, θυμάσαι, για χτες το βράδυ. Ετοιμάζονται να μετακινήσουν τον Φιν για την εκδρομούλα του. Θέλω να έρθεις μαζί μας. Κι εγώ το ίδιο. Αν μπορέσω να βγω από το μπουντρούμι. Κάρτερ. Μαρνή. Γιατί θες άλοθη για μένα για χθες? Θέλεις να μιλήσουμε γι' αυτό τώρα, Μπέκη? Είσαι συνεργάτης μου. Ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Ακού. Όλοι ξέρουν τι συνέβαινε με σένα και τον Κάλβαρη. Έχεις κίνητρο? Κι εγώ κάνω τη δουλειά μου. Νόμιζα πως εσύ θα ήσουν με το μέρος μου. Δεν έχει σχέση με αυτό. Είναι καλύτερο εγώ να κάνω τις ερωτήσεις, εντάξει? Μερικοί από αυτούς... Ναι, σωστά. Ξέρω πως φαίνεται. Αν ο Κάλβαρη είχε αποδείξει πως έχασα στοιχεία, θα την είχα πατήσει. Ναι, κίνητρο. Είναι κρίμα που ποτέ κανείς δεν το κατήγγειλε. Και ξέρεις, δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε με πόρνη. Ήταν μεγάλο κάθαρμα, αλλά παρόλα αυτά θα κάνουν ερωτήσεις. Και όση απόσταση έχεις, τόσο το καλύτερο. Γιατί νομίζεις εφάλαν στους φακέλους? Νόμιζα ήσουν συνεργάτης μου. Θέλω να σιγουρευτώ πως ξέρουμε καλά τι συμβαίνει. Άρα δε με πιστεύεις? Φυσικά σε πιστεύω. Δεν μου φαίνεται ότι είναι έτσι. Hey, αυτό δεν είναι δικαίο. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Ναι, πρέπει. Ο Άνταμ Τζόουνς ήταν σίγουρα στο Λας Πάλμας την ίδια εποχή με το Φιν. Υποτίθεται πως πέθανε στη φωτιά που έκλεισε το μέρος. Τώρα, σύμφωνα με το Φιν, ο Τζόουνς έγινε ο παγιδευτής, αλλά... πώς γίνεται αυτό? Δεν βγάζει νόημα. Αν οι φόνοι έχουν σχέση με το ορφανοτροφείο Λας Πάλμας, ο πατήρ Ομίνσκι είναι στο κέντρο της υπόθεσης. Κρίμα που ο υπόλοιπος κλήρος πήρε όρκο σιωπής μόλις τα πράγματα έγιναν επικίνδυνα για αυτόν. Αλλά ο Φιν είπε στη Felicity πως ο Ρομίνσκι είχε ένα μυστικό δωμάτιο στο ορφανοτροφείο. Δεν βρέθηκε τίποτα στα αρχεία της αστυνομίας. Μάλλον ήρθε η ώρα να πάω στο Λας Πάλμας για να ρίξω μια ματιά.
Ναι. Παρακαλώ. Ποιος είναι εκεί? Μην κουνηθείς! Σταμάτα! Τι? Τι? Από το... Όχι. Όχι, όχι, όχι. Μάρνη. Πάω προς το σπίτι στην οδό Χόφμαν 22. Τα λέμε εκεί? Ναι. Όλα εντάξει. Κάποιος τριγυρνούσε κρυφά στο Λας Πάλμας. Μάλλον δεν είναι κάτι. Εκεί είναι ο παράδεισος των αστέγων. Το έσκασαν μόλις τους κατάλαβα. Τα λέμε στο σπίτι. Κάνε μου τη χάρη και πρόσεχε, μην κάνει τίποτα. Ω, μπορεί να δοκιμάσει. Μη σου μπαίνουν ιδέες. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Πώς είναι οι χειροπέδες σου? Δεν νιώθω τα δάχτυλά μου, αν ρωτάς αυτό. Θα με βοηθήσεις ή όχι? Ορίστε. Ευχαριστώ. Ώστε εδώ ήρθε ο Άνταμ μετά το ορφανοτροφείο. Εδώ μεγάλωσε ο Άνταμ. Όλα εντάξει. Μερικοί άστεγοι, αλλά μάλλον έφυγαν. Εντάξει, 5 λεπτά. Ξεκίνα την ξενάγηση, αφεντικό. Από εδώ. Αυτό το δωμάτιο, ακριβώς εδώ. Εδώ κοιμόταν ο Άνταμ όταν το έσκασε. Χρόνια έχει να πατήσει ψυχή εδώ, Φίνι. Δεν είπα πως θα είναι εδώ για να μας χαιρετήσει. Thank you.
Δηλαδή, λες πως αυτά είναι δικά του, όχι των αστέγων? Οι άστεγοι δεν θα τολμούσαν. Μα τι είναι όλα αυτά? Ο μπαμπάς του Άνταμ έκανε απεντομώσεις. Μη μου πεις. Και πολύ καλός, μάλιστα. Παγίδες. Φυσικά. Το μόνο που πήρε ο Άνταμ από τον μπαμπά του ήταν το ταλέντο του. Να σκοτώνει ζωήφια. Είπα αρχιφύλακα Μάρνη, ο αρχιφύλακας λέει να φεύγουμε. Βρήκαμε κάτι. Θέλουμε κάνα δύο λεπτά. Πώς κατέληξε ο Άνταμ στο ορφανοτροφείο? Ο μπαμπάς του Άνταμ μεθούσε τόσο που δεν έβλεπε μπροστά του. Χτυπούσε τη γυναίκα του μέχρι αναισθησία, σαν τον κοιτούσε στραβά. Ένα βράδυ όπλησε την καραμπίνα και τον καθάρισε στο κεφάλι. Μπροστά στον Άνταμ. Ο δικαστής της έδωσε ισόβια. Χωρίς αναστολή ούτε επισκέψεις από το παιδί της. Μάλλον δεν είχε σημασία πως αν δεν είχε πάρει το όπλο ο τύπος θα τους είχε σκοτώσει και τους δύο, έτσι κι αλλιώς. Ωραίο σύστημα δικαιοσύνη, σωστά? Αυτές οι υποθέσεις ποτέ δεν τελειώνουν καλά. Περίεργο που δεν μπορούσε να δει το παιδί της. Αυτό είναι σκληρό. Ο Βάνστον το αποφάσισε. Πλάκα κάνεις. Λες να κάνω πλάκα για αυτόν που με καταδίκασε σε θάνατο. Μερικές εβδομάδες μετά η μαμά Τζονς κρεμάστηκε στο κελί της. Χριστέ μου. Λοιπόν, ναι. Έστειλαν τον Άνταμ στο Λας Πάλμας. Από το τηγάνι στη φωτιά, ε? Δεν θα το πιστέψεις τι μας έκαναν εκεί μέσα. Ο Ρομίνσκι και ο Σκατένιος ο νοσοκόμος. Και προσπαθήσαμε να αντισταθούμε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Πήραμε τους μπάτσους. Το τμήμα. Κανείς όμως δεν έκανε τίποτα. Ούτε η κοινωνική λειτουργός μας. Όταν βγήκε λοιπόν ο Άνταμ από εκείνη την κόλαση, σκέφτηκε άλλον τρόπο να τιμωρηθούν. Τις περιπολίες τις ήξερε. Συγχρόνισε κάθε φόνο στο λεπτό. Ήξερε ακριβώς ποιος θα έπαιρνε κάθε κλίση. Ήξερε ακριβώς τι τους περίμενε. Η αστυνομία απέτυχε. Οι γονείς απέτυχαν. Το σύστημα απέτυχε. Εσύ τι θα έκανες? Εξοντώναμε όσους μας έκαναν κακό. Αυτό δεν το αποφασίζω εγώ, αλλά οι ένορκοι. Ναι, έτσι έχω ακούσει. Ποιος του δώσε το δικαίωμα? Ξέρεις, παλιά πίστευα πως ίσως ο Άνταμ είναι ο μόνος που μπορεί να δει τον κόσμο όπως είναι πραγματικά. Να δει πέρα από τις μαλακίες, τις κακές πράξεις που βρίσκονται στις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά τώρα ξέρω πως μόνο ο Θεός έχει αυτό το χάρισμα. Ευχαριστώ που μ' άκουσες. Μετά από τόσο καιρό είναι ωραίο να λέω την εκδοχή μου. Παρακαλώ. Όποτε θες. Είναι και κάτι άλλο. Ναι. Η Όμηρος, όταν με συνέλαβες. Η Ντανιέλα Καρντένας. Λοιπόν, η Ντανιέλα και η αδερφή της Ίζη ήταν μαζί μας, στο Λας Πάλμας. Πέρασαν την ίδια κόλαση. Η Ίζη δεν το ξεπέρασε. Πέθανε από υπερβολική δόση αργότερα. Ο Άνταμ ήξερε πως η Ντανιέλα θα έκανε τα πάντα για να πληρώσει ο Ρομίνσκι. Τι στο διάολο. Θεέ μου. Η Όμηρος ήταν στο κόλπο. Εδώ, 609. Θέλω ένα σήμα για μια καινούρια ύποπτη. Την Ντανιέλα Καρντένας. Επαναλαμβάνω, θέλω άμεσο σήμα. Η Καρντένας δεν ήταν όμηρος στην υπόθεση του παγιδευτή. Τελικά ήταν συνεργός του. Θα πάρω το Σάιμον Χίλαρη. Αν η αδελφή της Ντανιέλα πέρασε από το νεκροτομείο, ίσως βρει την υπόθεση. Θα είσαι εντάξει? Φύγε. Hey. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Θαρρείς θα βγάζω όλα το μυαλό μου? Όλο και λιγότερο. Αλλά χωρίς αποδείξεις πως ο Άνταμ είναι ακόμη ελεύθερος. Θα σου φέρω αποδείξεις. Όχι, δεν μπορείς. Έχεις δίκιο. Όχι, έτσι δεν μπορώ. Είσαι τρελός. Άκου, δεν πρόκειται να εμφανιστεί όσο είμαι φυλακισμένος. Αλλά μόνος μου μπορώ να τον βρω και να στον σερβίρω στο πιάτο. Ακόμα κι αν έχεις δίκιο, ο Βάνστον δεν θα συμφωνούσε ούτε σε 1000 χρόνια. Κι αν βάλω κοριό, τότε θα μπορείς να με προσέχεις. Όχι. Μα μπορεί να πιάσει. Όχι. Είσαι θανατοποινήτης. Το ξεχνάς αυτό. Για εγκλήματα που δεν έκανα.
Το ξέχασες αυτό? Άκου, υπάρχει κάτι που ξέχασα να πω. Ω, σε παρακαλώ, φώτισέ με. Ο Άντα μου είπε πως αν ποτέ κατάφερνα να βγω από τη φυλακή, θα με έβρισκε αμέσως. Ώστε έτσι. Θα το κάνουμε να φαίνεται σαν να σε νίκησα. Κανείς δεν χρειάζεται να ξέρει. Πραγματικά δεν το πιστεύω πως το προτείνεις αυτό. Ναι, μπορείς. Ξέρεις ότι είναι ο μόνος τρόπος για να τον πιάσεις. Για κοίτα με. Μπορώ να σε δείρω σε ένα λεπτό. Θα το πιστέψουν. Θα το κάνουμε να φαίνεται αληθινό. Ο κρατούμενος 75422 να επιστρέψει αμέσως στη φύλαξη. Εδώ αστυνόμος 732 ελήφθη over. Αναμείνεται για επιβεβαίωση. Μα πώς θα τον βρεις? Έχω τον τρόπο μου. Μπορώ να τον βρω, αν μ' αφήσεις. Κάτω. Μπέκι! Hey! Ώρα να φεύγουμε! Μπέκι! Ω, γαμώτο! Θέλουμε βοήθεια εδώ! Τώρα! Ο περίφημος δολοφόνος κατ' εξακολούθηση, γνωστός και ως παγιδευτής, το έσπασε από τη φυλακή λίγες μέρες πριν θανατωθεί για τα εγκλήματά του. Ο Τζόναθαν Φιν ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους πολλών αστυνομικών, σπέρνοντας τον δρόμο πριν από 5 χρόνια. Οι αξιωματούχοι προειδοποιούν πως ο Φιν είναι επικίνδυνος και όποιος τον δει πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει τις αρχές. Θες να μου πεις πως έγινε? Πώς επέτρεψες να γίνει? Δεν ήσουν στο δωμάτιο μαζί του. Είναι τεράστιος. Αμφιβάλλω για το αν θα τα κατάφερνες καλύτερα. Και γιατί δεν τον είδε κανείς να φεύγει? Μην τα ρίχνεις τους άλλους. Έχει γίνει μεγάλη μαλακία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά θα τον πιάσουμε. Καρλ, έχουμε νέα? Όλη η αστυνομία ξεκινάει ανθρωποκυνηγητό αυτή την ώρα. Ωραία. Να είσαι σε επαφή μαζί τους. Μπέκι, μέχρι να βρούμε μια άκρη, γύρνα στους φακέλους. Εντάξει, θα πάω αμέσως. Εντάξει. Πήγαινε. Λοιπόν. Δεν ξέρω, απλά έχω κακό προαίσθημα. Τι κακό προαίσθημα? Έχει πολλά στο κεφάλι της και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Να την προσέχεις. Ναι. Νοσοκόμος στο Λας Πάλμας. Μπαινόβγαινε στο τρίτο τμήμα για χρόνια, αλλά ήταν γνωστός για την ικανότητά του να γλιτώνει τις καταδίκες. Είναι πιθανό να είχε κάποιον από μέσα. Αν οι αστυνομικοί του τρίτου τμήματος ήταν οι στόχοι του παγιδευτή, τότε ενώνει τους δύο κόσμους. Ο αδερφός του, ο Βέρνον Λεμέι, δουλεύει στην καθαριότητα της πόλης. Νομίζω θα τον επισκεφτώ. Μιλήσουμε λιγάκι. Μ,
Εδώ 609 σε καταδίωξη υπόπτου. Ο ύποπτος το έχει σκάσει. Πίσω! Περίμενε, Λεμέη. Άκουσέ με. Μην κάνεις καμιά ανοησία, εντάξει. Όχι, δεν θα κάνω τίποτα. Όχι. Εγώ θέλω να σου μιλήσω. Γιατί θες να μιλήσουμε? Άσε κάτω το όπλο. Θέλω μόνο να μιλήσουμε. Ορφανοτροφείο Λας Πάλμας. Θέλω βοήθεια. Όσο πιο σύντομα συνεργαστείς, τόσο πιο σύντομα θα λήξει αυτή η παρεξήγηση. Μην πλησιάζεις. Καλά, καλά, καλά. Θα αφήσω το όπλο μου. Εντάξει, βλέπεις. Θέλω μόνο να μιλήσουμε. Γαμώτο. Έχεις το δικαίωμα να μην μιλήσεις. Ναι. Ό,τι πεις μπορεί. Ό,τι πω μπορεί και θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου. Η ιστορία της ζωής μου, κυρά μου. Ναι. Δεν φαίνεσαι και πολύ καλά τώρα, Βέρνον. Μάλλον την αλητεία την έχετε στο αίμα σας, ε. Τι? Κόψε τις μαλακίες. Έχει να κάνει με τον αδερφό σου. Adam Jones. Α. Τι έχεις να μου πεις? Το αδέρφι τον ανέφερε κανά δύο φορές. Είπε πως όσο και αν το χτυπούσε, ο μικρός απλά τον κοίταζε με τα μεγάλα, άψυχα μάτια του και τις έτρωγε. Ο αδερφός μου έκανε ό,τι ήθελε όσο και αν παραπονιόντουσαν οι μπάσταρδοι. Η αστυνομία δεν πήραζε την κότα με το χρυσό αυγό. Γιατί αυτό? Ξέρεις κάτι? Νομίζω πως κουράστηκα να μιλάω. Ήρθε η ώρα για το δικηγόρο μου. Έχω δικαιώματα. Εξήγησέ μου. Να στο κάνω λιανά. Μας προμήθευε. Όλους. Θα με κλείσει την ψηρού. Φρόντισε να έχουν πολλά κελιά ελεύθερα. Γιατί αυτό? Γιατί θα πάρω το μισό αστυνομικό τμήμα μαζί μου. Ακόμα με προκαλείς, ε! Δεν τελειώσαμε ακόμα. Πάτε τη μαλακισμένη από πάνω μου! Hey, ο Φράγκη ήταν πολύ κομμενιάρης, ε! Πάντα ήξερε πως να βρει γυναίκα. Τι! Γκόμενα! Με ποια τα είχε? Όχι! Όχι. Με ποια τα είχε, ηλίθιε! Όχι, καμία! Τι σημαίνει αυτό? Είχε γνωρίσει μια συνοδό online. Μου έδειξε, ξέρεις, τολμηρές φωτογραφίες. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, ετοίμαζε ραντεβού. Και είναι έγκλημα αυτό? Ναι, από όσο ξέρω. Μπράβο, Μάρνη. Στα αλήθεια πίστεψα πως το έχασες τελείως για λίγο. Δεν τα λέγει όλα. Έπρεπε να μιλήσω στη γλώσσα που καταλαβαίνει. Αυτός ο αλήτης λέει την αλήθεια? Για τον αδερφό του. Για τους αστυνομικούς. Όλο το τρίτο τμήμα ήταν πιο βρώμικο και από τουαλέτα στην Εθνική. Όλο το τμήμα? Ναι. Εγώ έμεινα καθαρή, αλλά δεν ήταν εύκολο. Ο αρχιφύλακας Τέλερ ήταν το αφεντικό μου. Πρέπει να μιλήσουμε σε κάποιον γι' αυτό. Ποιος ο λόγος να ξεθάψουμε τους νεκρούς για να τους σύρουμε στη λάσπη? Δεν έχεις άδικο.
αλλά κάτι δεν μου πάει. Καμιά φορά πρέπει να σπάσεις λίγα αυγά, Καρ. Και 23 το βράδυ. Πήγαινε ξανά στον τόπο του φόνου του υπαρχηφύλακα Τζακ Άλβαρη. Θα εξετάσω την κρεβατοκάμαρα πρώτα. Δεν είναι τόσο μεγάλο μέρος, αλλά αναρωτιέμαι αν το εγκληματολογικό παρέβλεψε κάτι. Τι χάλι. Τα σημάδια απλώνονται προς τα έξω, στο κεφαλάρι, από την κατεύθυνση της έκρηξης. Το εγκληματολογικό επιβεβαίωσε πως οι σφαίρες ήταν από το όπλο του Κάλβαρη. Αλλά γιατί? Επαφές. Ποιον θέλετε να καλέσετε? Felicity Graves. Felicity Graves. Ναι, Felicity. Γεια, Μπέκι, πώς πάει? Να βρεθούμε. Θέλω να εξετάσουμε κάποια στοιχεία. Ναι, αμέ. Στο Bar Temple. Τέλεια. Εντάξει, το δεύτερο μέρος ολοκληρώνεται.